Τι είναι εδώ. Το πήρα. Μην είστε στη μέση, σας παρακαλώ λίγο. Μην πλησιάζουμε λίγο τώρα, για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Χαίρομαι να δω την πρόοδο που έχει συντελεστεί εδώ στον Αθηνικό. Και ακούσαμε και τις ομιλίες. Καλά. Γεια σας και πάλι. Και πάλι. Λοιπόν. Καλημέρα. Ναι. Ήταν ένας χώρος που πραγματικά είχε καταληφθεί τελείως για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έπρεπε να το κάνουμε. Πιο μπροστά, πιο μπροστά, εκεί με τους αδέρφους. Μπροστά. Έλα, προχωρήστε λίγο, προχωρήστε λίγο. Πλάκα. Δεν θα μωρέ, εντάξει.
Αλλά κάνω. Πρέπει να πάμε λίγο όλοι. Μπορούμε να πάμε πάρα πολύ γενικό. Πάμε όλοι κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Δεν είστε μόνο, δεν είμαστε μόνοι για εσάς εδώ πέρα. Υπάρχουν 15 κάμερες, κάθε μπροστά στο κάδρο. Πάμε, πάμε, κυρία. Ελάτε. Πίσω, κύριε. Ελάτε. Συγγνώμη. Πίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα πείτε, Σελήνες. Άγια δικαίωμα. Περάστε πίσω. Πιο πίσω. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε εντάξει. Ωραία, μπήκαν μπροστά εργαζόμενοι και μάλλον αυτό έχουν πίσω. Θα ήθελα να μοιραστώ μέσα στη μεγάλη χαρά και τιμή. Μην πλησιάζετε, σταματήστε εδώ. Να υποδεχόμαστε στα ναυπηγεία μας, αυτά που λέμε όλοι μαζί, τα πρώτα ελεύθερα ναυπηγεία της Ελλάδας που σκίζουν από ζωή. Ο Πρωθυπουργό της χώρας, τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που μαζί με την κυβέρνησή του ήταν αυτοί που παίξαν τον καθοριστικό ρόλο το 2019. Όχι για να λυθεί ο γοργιωτισμός, αλλά για να κοπεί ο γοργιωτισμός, να απελευθερωθεί το ναυπηγείο από τις δυνάμεις αδράνειας και να μπορέσουν να πετύχουν αυτό που όλοι διεθνώς οι υποκλειστές μεταφέρουν στο θαύμα του νεωρίου. Δεν θα πω περισσότερα. Θα μεταφέρω για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου τόσο εκ μέρους όλων των εργαζομένων στελεχών διοίκηση προσωπικά εμένα του Λυθείου για τη βοήθεια και όλες τις διευκολύνσεις που έχουν στην πορεία είναι πολύ δύσκολο να στείλει το ναυπηγείο. Χάρη σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καταφέραμε να είμαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε και θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε περήφανοι σε όλα τα πέρατα της γης. Ευχαριστώ πολύ, Ρωμαρή. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ ως εκπρόσωπος, περήφανος εκπρόσωπος των εργαζομένων και συμμαχημένων. Εδώ κύριε Πρωθυπουργέ, χτυπάει η καρδιά της βιομηχανίας, χτυπάει η καρδιά της ανάπτυξης. Το ναυπηγείο μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομία του νησιού. Βοηθάμε την εθνική οικονομία, βοηθάμε την εθνική μας ναυτιλία και έχουμε καταφέρει, όπως σας είπαμε και πριν από 4 μήνες, που με χαρά και με τιμή μας υποδεχτήκατε στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι έχουμε καταφέρει να επιστρέψουν οι Έλληνες πλειοκτήτες επιτέλους στην πλατεία της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεσμευτήκατε τότε που συναντηθήκαμε και το τηρήσατε να μας επισκεφτείτε. Ο κόσμος βλέπετε εδώ με χαρά σας περίμενε να σας δώσει το λόγο και ένα θερμό χειροκρότημα και ένα θερμό καλωσόρισμα στον Πρωθυπουργό μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάμαι την πρώτη μου επίσκεψη στην Οσύρο όταν ακόμα το ζήτημα των ναυπηγείων παρέπε την ανησυχία
στα μάτια των εκπροσώπων των εργαζομένων, τότε ως αρχηγός της εκπαιδευτικής αντιπολίτευσης, γνωρίζοντας και το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε για τον Εώριο, είχα δώσει την διαβεβαίωση ότι θα ξεπεράσουμε όλα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια, έτσι ώστε το ναυπηγείο εδώ πέρα του Σύρου να λειτουργήσει και πάλι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που με την βοήθεια όλων όσων εμπλέκονται σε αυτήν την πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία του επενδυτή, των εργαζόμενων, της περιφέρειας, όλων των δοτικών φορέων, επισκέπτομαι σήμερα ένα ναυπηγείο το οποίο πραγματικά σφίζει από ζωή. Δεν νοείται Σύρος χωρίς ναυπηγείο. Μου έλεγε ο Περιφερειάρχης ότι συνεισφέρεται περίπου το 15% του ΑΕΠ του νησιού και βέβαια παραπάνω από 500 θέσεις εργασίας, καλές θέσεις εργασίας με τεχνίτες, προκομμένους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύετε σε ένα κλάδο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την πατρίδα μας. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλώ με Έλληνες πλειοκτήτες οι οποίοι μου μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στη Σύρο, για την παραγωγικότητά σας, για την ταχύτητα, για την ποιότητα της δουλειάς σας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για την εθνική οικονομία. Δεν γίνεται η χώρα μας να έχει τον μεγαλύτερο ελληνόκτητο στόλο στον κόσμο και ταυτόχρονα να μην έχει ναυτικοπεριφερειακή βιομηχανία. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που εδώ πέρα τα έχετε καταφέρει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν βάζατε εσείς οι εργαζόμενοι πρώτοι πλάτη. Χρειάστηκαν να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις, κόψαμε βόλβιους δεσμούς. Προβλήματα τα οποία κότσαμε το παρελθόν τα λύσαμε και σήμερα αυτό το οποίο βλέπω, ένα ναυπηγείο γεμάτο, πλοία να περιμένουν πολλούς εργαζόμενους, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι και τα πιο σύνθετα προβλήματα μπορούν να λύνονται. Έτσι οραματιζόμαστε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Πάνω απ' όλα, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για καλές δουλειές. Πόσο μάλλον σε ένα νησί σαν την Σύρο, με μια τόσο βαριά ιστορία των ναυπηγείων ταυτισμένη με την ιστορία της πρωτεύουσας των Ιππιάκων. Σας εύχομαι ολόψυχα από καρδιάς καλή δύναμη, προσοχή πάντα στη δουλειά σας. Εύχομαι στη διοίκηση να εξακολουθεί να επενδύει στο ναυπηγείο, να κάνουμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις έτσι ώστε η δουλειά αυτή, η βαριά δουλειά, να γίνεται όσο πιο φιλική προς το περιβάλλον. Δεν ξέρω ότι έχουν γίνει δουλειές σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα στηρίξουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, να βάλουμε νέα τεχνολογία στο ναυπηγείο, να επενδύσουμε στην κατάρτιση, κάτι το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε σήμερα, να μπαίνουν νέοι τεχνίτες, η επόμενη γενιά να καταλαβαίνει ότι η δουλειά αυτή είναι μια δουλειά που αξίζει τον κόπο να την ακολουθεί κανείς. Θα είμαστε κοντά σε αυτή την επένδυση, όπως είμαστε κοντά σε κάθε παραγωγική επένδυση στη χώρα, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και συγχαρητήρια και πάλι σε όλους και σε όλους. Πάμε. Να είστε παιδιά.